Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στο Ναυτεμπορική TV την δημοσιογράφο της Ναυτεμπορικής, την Έφη Τριήρη, και να δούμε και για αυτήν την τεράστια συμβολικής και στρατηγικής σημασίας επίσκεψη του Xi Jinping στην Ευρώπη, αλλά και για την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία έπεται τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Σουηδίας, η οποία αποφάσισε τη μείωση των επιτοκίων. Έφη, καλημέρα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Παύλο. Έφη, να ξεκινήσουμε από τις επίσκεψεις Xi Jinping στην Ευρώπη και για να δούμε αρχικά το σταθμό στην Σερβία. Τι σημαίνει, ποιες ήταν οι συνομιλίες, ποιο είναι το ρεπορτάζ. Χθες λοιπόν ήταν στη Σερβία, έφυγε χθες το βράδυ για να πάει στην Ουγγαρία, που είναι και ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού του στην Ευρώπη. Στην Σερβία χθες έκλεισε διάφορες συμφωνίες, 30 διακρατικές συμφωνίες που αφορούν το εμπόριο, την οικονομία και το πολιτισμό. Επίσης υπέγραψε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, που είναι η πρώτη συμφωνία που κάνει η Κίνα με χώρα της Ευρώπης, η οποία προβλέπει και την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της Σερβίας προς την Κίνα. 10.000 σερβικά προϊόντα θα εισάγονται στην Κίνα χωρίς δασμούς. Επίσης, συμφωνήθηκαν να γίνονται απευθείας πτήσεις αεροπορικές από το Βελιγράδι σε διάφορες πόλεις της Κίνας. Και γενικότερα, οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν με ραγδαίο ρυθμό την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, λέγοντας ότι αναβαθμίζεται η συνεργασία τους, η σχέση τους, από το επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε μια κοινότητα με κοινό μέλλον. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι αποτυπώνει το όραμα ακριβώς του Xi Jinping να δημιουργήσει μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στην οποία θα ηγείται η Κίνα. Τώρα είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συμφωνίες που υπεγράφησαν, και είναι ακόμα πιο μεγάλη είδηση, Έφη, αν αναλογιστεί κανείς πόσο μικρή χώρα είναι η Σερβία εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας και με ποιον τρόπο ουσιαστικά σπάει το κατεστημένο στην Ευρώπη και προχωρά σε αυτή την συμφωνία με τον κινέζικο γίγοντα, η οποία προφανώς και θα δώσει όθηση στην οικονομία της, που δεν είναι και πρωτοφανής. Υπάρχει και στο παρελθόν πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Ναι, μα η Σερβία είναι ήδη ο πιο πιστός φίλος της Κίνας στην Ευρώπη, με πολύ μεγάλες κινέζικες επενδύσεις. Η Κίνα και δανείζει τις επιχειρήσεις απλόχερα και έχει αναλάβει όλα τα μεγάλα έργα υποδομών και βέβαια στηρίζει τα μέγιστα την οικονομία της. Ήδη η Κίνα είναι ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ορυχείου χαλκού, διαχειρίζεται τον ορυκτό πλούτο της χώρας, διαχειρίζεται προγράμματα ενεργειακά, προγράμματα που έχουν να κάνουν με πρώτες ύλες, και αυτό βεβαίως έχει και τη σημασία του, διότι όπως λένε και διάφοροι σχολιαστές, αναλυτές, η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα των εργοστασίων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον ξέρουμε ότι υπάρχουν πλέον τεράστιες ανησυχίες και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες έρευνες από την Κομισιόν που αφορούν τις τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις που δίνει η Κίνα, τόσο σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όσο σε εξοπλισμό ιατρικό, εξοπλισμό ασφαλείας, σε ηλιακά πάνελ. Είναι λοιπόν αυτός όλος ένας τρόπος για να περνάει τα προϊόντα της μέσω αυτών των δύο χωρών, της Σερβίας και της Ουγγαρίας. Και τώρα που πηγαίνει στην Ουγγαρία, που είναι ήδη βρίσκεται στην Ουγγαρία, αναμένονται και εκεί να υπογραφούν μεγάλες συμφωνίες, 18 περίπου συμφωνίες που αφορούν και την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και επενδύσεις για μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και βέβαια να υπογραμμίσουμε ότι και οι δύο αυτές χώρες, και η Σερβία και η Ουγγαρία, είναι φιλικές προς τη Ρωσία.
Και βεβαίως καταλαβαίνουμε. Και πολλά καταλαβαίνουμε τώρα, Εφή, και πολλά αναρωτιόμαστε επίσης, γιατί έρχονται και ευρωπαϊκές εκλογές. Ποια είναι η θέση των αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και εδώ θα έπρεπε λογικά να βαδίζουμε με ένα βήμα όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν συμβαίνει για πολλούς λόγους και βλέπουμε πώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Στην συζήτηση που είχατε νωρίτερα με τον Κώστα Καλέτσιο, μου έκανε εντύπωση αυτή η επισήμανση του συναδέλφου για αυτή την σημαία πολλών μέτρων, η οποία υψώθηκε σε ένα από τα ψηλότερα κτίρια στο κέντρο του Βελιγραδίου. Κινέζικη σημαία που είναι και κάτι σημειολογικό, δείχνει την υποδοχή του Κινέζου Προέδρου στην πρωτεύουσα. Μα είχε στολιστεί για αυτή την υποδοχή όλη η πρωτεύουσα, όλο το Βελιγράδι. Ήτανε γεμάτη δρόμοι με σημαίες της Κίνας. Ήτανε περισσότερο από λαμπρή, θα έλεγα, η υποδοχή στον Κινέζο Πρόεδρο. Και όπως λέγαμε πριν και με τον συνάδελφο, τον Κώστα Καλέτσιο, αυτό αποτυπώθηκε και στο πρόσωπο του Xi Jinping, ο οποίος ήταν πολύ πιο φιλικός, ήταν πιο γελαστός από ότι στη συνάντηση με τον Μακρόν. Και αυτό... Έφη, για να συμπληρώσω και το κάδρο των συμβολισμών, ήταν και η 25η επέτειος από τον βομβαρδισμό της Κινέζικης Πρεσβείας από το ΝΑΤΟ στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Ναι, ακριβώς. Βέβαια, έχει τη σημασία και το γεγονός ότι ο Xi Jinping δεν επισκέφτηκε τον τόπο των βομβαρδισμών. Δεν θέλησε, όπως φαίνεται, να δώσει κάποια νέα αιχμή στην Αμερική αυτή τη στιγμή, η οποία Αμερική δεν το άφησε και ασχολίαστο την επίσκεψη, δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη του Xi Jinping στην Ευρώπη, διότι βγήκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και είπε μέσω διαδικτύου, κάλεσε τις χώρες Ευρώπης να είναι σε επαγρύπνηση για τις προθέσεις της Κίνας. Και θεωρώ ότι δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι χθες η Αμερικανική κυβέρνηση ανακάλεσε κάποιες εξαγωγικές άδειες chip προς την Huawei, την κινέζικη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Όπως επίσης δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέους κανόνες για να εμποδίσει την πρόσβαση της Κίνας σε λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω από εφαρμογές όπως είναι το ChatGPT. Μάλιστα.